Έτοιμοι. Ας υποθούμε. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφους τους αλλής αναδείξας, κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο, και δι' αυτόν την οικουμένη σαλλημεύσας φιλανθρωπεύσας. Θεός μαζί μας. Θέμα μας για τετάρτη φορά εξακολουθεί να είναι το ίδιο, δηλαδή από την ίδια ομιλία περί μετανοίας του Ιερού Χρυσοστόμου και κατανοίξεως. Περί μετανοίας και κατανοίξεως. Αναγνώσαμε από τον Άγιο το περιστατικό εκείνο με τη βοήθεια που με τη βοήθεια του Θεού οι Ισραηλίτες κατάλαβαν την πόλη της Ιεριχούς. Αφού μία γυναίκα πόρνη σε πορνείο δέχτηκε κατασκόπους των Εβραίων και τους βοήθησε και τους υπέδειξε τον τρόπο με τη βοήθεια του Θεού να πέσει, πώς θα πέσει η Ιεριχώς. Μιλάμε για γυναίκα που ζούσε σε πορνείο μέσα. Έχει η Εκκλησία μας κι άλλες γυναίκες που μνημονεύει το Ευαγγέλιο και ο Μέγας και ο Συναξαριστής. Δύο είναι του Ιερού Ευαγγελίου και μία είναι η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία. Αγία Πελαγία. Ναι, τα σκύπτρα τα έχει η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία. Τα σκύπτρα αυτή ήταν 40 χρόνια μέσα στην πορεία. 47 χρόνια. 47. 17. Πόσο? 17 χρόνια. 17. Και 40 χρόνια στο έρημο. 44. Ωραία, εντάξει. Πολύ καλά μου τα διορθώνετε, γιατί δεν έχω και μνήμη πολύ. Λοιπόν, όμως ήτανε μέσα στην πορεία και έκανε στροφή 90 μοίρες, όχι 45 μοίρες. Χωρίς να γυρίσει πίσω καθόλου. Και άλλοι άνθρωποι έχουν με την Εκκλησία μας σχέσεις και αντί να πάνε μπροστά, να βάλω και τον εαυτό μου μπροστά, κάνω πίσω. Έτσι λοιπόν η γυναίκα αυτή, η ονόματι Ραβ, που την μνημονεύει και η Άγια Γραφή, όπως είπαμε, στο πρώτο κεφάλαιο Ματθαίος, μας αναφέρει ότι ήταν πρόγονος του Κυρίου Ιησού Χριστού, η Ραβ, η πόρνη. Και Απόστολος Παύλος την μνημονεύει εκεί που αραδιάζει Αγίους στον Απόστολο των Αγίων Πάντων, είπαμε. Διαπίστεως κατηγορίζει το βασιλείας και λοιπά, εργάσε το δικαιοσύνη, έλυσε αδύναμη πυρός, εκεί σε αυτούς Αγίους μέσα μνημονεύει μια σειρά και μιλάει για τη Ραάβ την πόρνη.
για την οποία λέει ούσιν απόλετο, ο Απόστολος Παύλος, η οποία δεν χάθηκε μαζί με τους απειθούντας της Ιεριχούς. Της απειθής ασύλληψε. Δεν χάθηκε. Ήταν με ένα αμαρτωλή, αλλά έμοιασε και του ασώτου στην επιστροφή. Γι' αυτό και μνημονεύεται Αγία από τον Απόστολο Παύλο και πρόγονος από τον Ματθαίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εκεί στη συνέχεια αναγνώσαμε ότι τα αμαρτήματα είναι εκείνα που αποξενώνουν ψυχή και σώμα από τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Τον αποστασιάζουν, δημιουργούν ένα χάσμα τεράστιο. Μέγα χάσμα έστειλε μεταξύ ημών και σου. Χάσμα τεράστιο είναι αμαρτίες. Βέβαια εδώ θα πω κάτι που το διάβασα του Αγίου εκείνου ανθρώπου το βιβλίο του Εμιλιανού, του Σημεροπατρίτου, του Ηγουμένου, που είναι κατάκητοσε, ναι, σε ένα βιβλίο που το, δύο βιβλία έχει βάλει, δεν ξέρω αν υπάρχει και τρίτο, που έχει το όνομα Νύψη. Νύψη ονομάζεται. Εκεί γράφει ο Άγιος εκείνος άνθρωπος ότι αν ανοίξει ο Θεός τα μάτια της ψυχής του ανθρώπου και δει και γνωρίσει την αμαρτωλότητά του, θα φρίξει. Αν τα ανοίξει, έτσι γράφει μέσα. Και αυτό είναι δώρο στους Αγίους που τρίβονται στην έρημο και προσεύχονται μέρα νύχτα. Και αντιστρόφως, πόση δύναμη και πόση λάμψη έχει αρετή. Ούτε το άλλο γνωρίζουμε, ούτε το άλλο γνωρίζουμε. Θεωρητικά γράφει ο Άγιος Εμιλιανός, το πω έτσι, δεν συλλαμβάνεται το μέγεθος, θεωρητικά με το μυαλό μας, το μέγεθος της αμαρτίας, αλλά ούτε και η δύναμη της αρετής. Απλώς βιώνουμε, θα πω ένα παράδειγμα από το Ευαγγέλιο, σαν το σπόρο που πέφτει στη γη και μεγαλώνει χωρίς να καταλαβαίνει ότι μεγαλώνει. Έτσι βιώνουμε και το ένα και το άλλο. Γιατί έτσι βλέπει ο Θεός ότι είναι. Αυτό είναι το συμφέρον μας. Ακούμε, λέει ο Πάτερ Εμιλιανός, πολλούς να λένε «Δεν έχω κάνει τίποτα» ή «Τα ξέρω όλα». Το «Δεν έχω κάνει τίποτα» σημαίνει ότι δεν τον διαγγίξει ο Θεός καθόλου. Έτσι λέει. Δεν τον διαγγίξει καθόλου ο Θεός. Το «Δεν έχω κάνει τίποτα». Και επίσης ότι «Τα ξέρω όλα». Για να τον ρατάει σε απόσταση ο διάβολος, δημιουργεί αυτή την ανθρωπία. Ότι «Τα ξέρω όλα» ή ακόμη «Δεν έχω κάνει τίποτα». Δεν σκότωσα, δεν φόνεψα. Λοιπόν, το μεγαλύτερο κακό, όχι σύμφωνα με τη δική μου γνώμη, και με τον Κυρίου και με τον Παύλου και με τον Αγίο της Εκκλησίας, είναι η αμαρτία, το μεγαλύτερο κακό. Και εγώ το λέω με το γνωστικό μέρος του μυαλού, με την ποσότητα του μεγέθους δεν το κατέχω. Πλην όμως και αυτό μας είναι αρκετό να το συνειδητοποιήσουμε, ότι δεν μπορούμε να συλλάβουμε το μέγεθος της αμαρτίας, ούτε και της αρετής. Γιατί αρετή είναι ο Θεός ο ίδιος. Και καταλάβεις τι είναι αρετή, καταλαβαίνεις τι είναι ο Θεός από εκεί πέρα. Τι είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη είναι. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, κάνουμε την ανάγνωση από το Άγιο Ιερό Χρυσόστομο, επί του θέματος. Και θέλω όταν σταματήσω, μετά από 10 λεπτά, πάνω σε αυτά που συζητάμε να πείτε κάποια γνώμη. Όχι αλλού. Εδώ θα συζητάμε. Διαβάζω. Και φέρτε τα σε σχέση με εμάς και το σήμερα. Με εμάς τώρα και το σήμερα. Προχωράω. Διαβάζω. Όλα τα κακά
Από ποια απλά. Πείνα, δίψα, πόλεμοι, ασθένειες, αυτά τα κακά. Όλα και όσα άλλα υπάρχουν. Σχετικά με εκείνο το κακό, με εκείνα τα κακά. Από τα αμαρτήματα προέρχονται. Έχει να πει κανείς κάτι πάνω σε αυτό. Όλα τα κακά από τα αμαρτήματα προέρχονται. Να πω εγώ κάτι ελάχιστο. Τι έκανα μωρέ και περνάω αυτά που περνάω. Συνήθως ακούγεται από πολλούς. Η απάντηση. Όλα τα κακά από τα αμαρτήματα προέρχονται. Από τα αμαρτήματα προέρχονται λύπες. Από τα αμαρτήματα ταραχές. Από τα αμαρτήματα πόλεμοι. Από τα αμαρτήματα ασθένειες. Από τα αμαρτήματα όλα τα δυσκολοθεράπευτα πάθη που μας προσβάλλουν. Πάθη, εκείνα, μίσος, φθόνος, ζήλια, φιλαργυρία, γαστριμαργία, όλα τα κακά από τα αμαρτήματα και αυτά που αμαρτήματα είναι. Καθώς λοιπόν οι άριστοι από τους γιατρούς δεν εξετάζουν εξωτερικώς τις αρρώστιες, αλλά την αιτία αυτών ζητούν, των ασθενειών, την αιτία ζητούν να βρουν οι γιατροί, έτσι και ο Σωτήρ, ο Χριστός, θέλοντας να δείξει ότι η αιτία όλων των κακών που υπάρχουν στους ανθρώπους είναι η αμαρτία, και ο Χριστός το λέει αυτό, ότι σε όλα απολύτως τα κακά, σε όλα, η αιτία είναι η αμαρτία. Θυμάται κανείς σε ποια περικοπή το λέει ο Κύριος? Να πω δύο λεξούλες. Με τον τυφλό που τον έκανε καλά. Όχι τυφλό. Κάτι για τον λείπε, λέει ποιος φταίει. Δεν έφταιγε εκεί πέρα αυτός. Ναι, λέω, δεν έφταιγε, αλλά... Αλλού πολύ, πολύ πιο χαρακτηριστικά. Στον παράλυτο. Στον παράλυτο, λέει ο Ρε Χρυσόστομος, τον έκανε καλά τον παράλυτο και του λέει «Είδε υγιής γέγονας, έγινες καλά». Μικέτη αμάρτανε, του λέει. Και τι του λέει παραπέρα? «Ή να μη χειροντή σι γέγεται». Μη ξανακάνεις αμαρτία γιατί θα πάθεις χειρότερα. Σε αυτό το πράγμα σας πω. Λέγε. Ότι γιατί το είπε ο Χριστός. Δυνατά να πω κι εγώ. Ναι. Γιατί του το είπε αυτό? Διότι μετά που συλλάβανε τον Χριστό και ήταν στο συνέδριο, λέει κάποιος εράπησε τον Ιησού. Ένας υπηρέτης. Θυμάσαι που το λέει στον... Λέγε. Ο υπηρέτης αυτός ήταν ο παράλυτος αυτός. Ναι. Ο οποίος έδωσε το ράπισμα στο Χριστό μετά που... Το Χριστό. Ναι. Έτσι έχω διαβάσει κάπου. Εσύ το έχεις διαβάσει, εγώ δεν το έχω διαβάσει και το ακούμε από εκεί πέρα. Ναι, αλλά εδώ το είπε ο Κύριος για να δείξει και σε εμάς ότι των κακών η αιτία είναι μόνο η αμαρτία. Τέλειωσε. Και στον άλλον, τι είπε στον άλλον τον παράλυτο? Σου σβήνω τις αμαρτίες. Του τις έβρισε και έγινε καλά ο παράλυτος μετά. Μετά του είπε σήκω επάνω, πάρ' το κρεβάτι και πήγε ένα σπίτι σου. Γιατί φαίνεται και αυτός είχε χρέη από αμαρτίες. Του λέει τι είναι πιο εύκολο στους Εβραίους που τον κοιτάγανε? Να του πω πάρ' το κρεβάτι ή στους βίντες αμαρτίες. Το βουλώσανε. Λοιπόν, σήκω τώρα πήγε ένα σπίτι σου, του λέει. Και ναι, βέβαια. Τους βιζόμε σε αμαρτίες προηγουμένως. Πρέπει να καλογνωρίζουμε, αφού μας το κάνει ο Κύριος ο Χριστός. Όλων των κακών αιτία είναι η αμαρτία. Και λέει ο Χριστόστομος, δεν το λέει εδώ, σε κάποιο άλλο κεφάλαιο, λέει ουδενός δέδικα,
Κανένα κακό δεν φοβήθηκα, ούτε και το θάνατο. Η μη την αμαρτία μόνο. Γιατί η αμαρτία είναι η μάνα που γεννάει και το θάνατο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Δια της αμαρτίας εισήλθε ο θάνατος στον κόσμο. Ένα μοναδικό κακό έχουμε να το παλέψουμε και δεν το γνωρίζουμε όλοι μας. Όλοι μας. Λοιπόν, προχωράω παρακάτω. Εξ αυτού λοιπόν που είπε ο Κύριος στον παράλυτο, είδε μη και τι αμάρτανε, ή να μη χειροτήσει γέννητε. Μην πάτε κάτι χειρότερο. Εξ αυτού λοιπόν φαίνεται ότι και της ασθένειας, εκ της οποίας προηγουμένως έπασχε ο παράλυτος, αιτία ήτο η αμαρτία. Αυτή είναι αιτία ζημιάς, αυτή η αιτία λύπης. Αυτή γίνεται αφορμή κάθε συμφοράς. Κάθε συμφοράς. Αιτία είναι η αμαρτία. Ένα πράγμα όμως θαυμάζω το εξής. Μιλάει ο Ρος Χρυσόστομος. Να κουντώνουν το νου μας. Πώς ενώ απαρχής τη λύπη στον άνθρωπο έδωκε ο Θεός λόγω της αμαρτίας του, τη λύπη λέει την έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Τι είπε στην Εύα όταν αμάρτησε? Ελείπες τέξη τέκνα. Από εδώ και πέρα μέσα στη λύπη θα γεννάς τα παιδιά σου. Και κάνει ερώτημα ο Χρυσόστομος και λέει, αφού έδωσε τη λύπη από την αρχή ο Θεός, λόγω της αμαρτίας του, δια της αποφάσεώς του αυτής, με την απόφαση αυτή, να το προσέξουμε λίγο, είναι λίγο, έχει μια λεπτότητα μέσα αυτή η εντολή του Κυρίου, λέει, με τη λύπη θα γεννάς τα παιδιά, εντολή Θεού. Αυτή η εντολή έχει μέσα κάτι πολύ καλό. Με αυτή, λέει, την απόφαση καταλύει την απόφαση και δια της καταδίκης την καταδίκη καταργεί. Δηλαδή, θα πω ένα παράδειγμα. Αμαρτάνει ένας άνθρωπος και αυτός για την αμαρτία του αντιλαμβάνεται ότι έκανε ένα πολύ μεγάλο κακό και λυπείται για το κακό που έκανε. Λέει, Θεέ μου, αντιλήφθηκα ότι σε λύπησα, και από εκεί και πέρα κλαίω στον Δαβίδ που έκλαιγε και έπλαινε το κρεβάτι του και λύπη είχε και δάκρυα έχινε. Αυτή η λύπη γεννάει την λύτρωση. Είναι αποτέλεσμα η λύπη αυτή των δακρύων της λύπης που έδωσε εδώ στην Εύα. Θα γεννάς τα παιδιά με λύπη, αλλά και θα λυτρώνεσαι από την αμαρτία με τη λύπη. Να θυμίσω κάτι που το έχουμε διαβάσει στην επιστολή προς Κορινθίους. Αμαρτάνει ο Κορίνθιος, πέφτει στην αμαρτία με την παραμάνα τη γυναίκα του πατέρα του, και λέει, τώρα μέσα από την εκκλησία της Κορίνθου πάρτε τον, βγάτε τον έξω, πετάξτε τον από την εκκλησία, και λέει μέσα, παραδώστε τον που Σταύρο, στο σατανά, λέει μέσα. Το λέει έτσι ακριβώς, παραδώστε τον στο σατανά. Αλλά πριν φτάσει εκεί πέρα λέει, τι θέλετε να κάνω, να έρθω να σας λυπήσω? Λέει, πριν πει αυτό που είπε προηγουμένως, να έρθω να σας λυπήσω που περίμενα να έχετε προκοπή και βλέπω εκεί μέσα τέτοια αμαρτήματα. Ελείπες διερθύν προς εμάς. Να έρθω, λέει, με ραβδί να σας χτυπήσω. Ναι, τους λέει. Λοιπόν, όταν πια και ο Κορίνθιος συνειδητοποίησε το κακό που έκανε και μετάνιωσε, λυπήθηκε, έγραψε, τώρα πάρτε τον, λέει. Δείχτε του αγάπη. Αυτή η λύπη γεννάει την λύτρωση. Η ίδια λύπη που έδωσε ο Θεός στην Εύα, η ίδια λύπη αυτή έχει και σαν συνέπεια να συλλυτρώνει από το κακό όταν συνειδητοποιείς το κακό που κάνεις και κλαις. Το διαβάζω λοιπόν έτσι. Δόθηκε λοιπόν
η λύπη στην Εύα ως ποινή, ως ποινή, τιμωρία για την αμαρτία. Αλλά όμως, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, με τη λύπη λύνεται η αμαρτία. Το καταλάβαμε αυτό το πράγμα. Λυπόμαστε για τον κόπο που κάνουμε και μας συγχωράει ο Θεός, λύνεται η αμαρτία. Πρόσεχε καλά τούτο. Τη γυναίκα απειλώντας ο Θεός και δια την παράδοση της εντολής επιβάλλοντας την τιμωρία, την Εύα δηλαδή, επιβάλλοντας την τιμωρία, λέγει σε αυτήν, εν λύπες τέξη τέκνα. Με λύπες θα γεννάς τα παιδιά σου. Δείχνοντας με τούτο ότι καρπός της αμαρτίας είναι η λύπη. Η αμαρτία γεννάει τη λύπη. Αλλό της μεγαλοδορίας του Θεού, εκείνο που έδωσε ο Θεός για τιμωρία, τι έδωσε, τη λύπη, να στεναχωριόμαστε. Αυτό μετετράπηκε σε σωτηρία. Το ίδιο οδηγεί σε σωτηρία. Από εμάς ποιος δεν αμαρτάει. Μη δε και δεν νιώθουμε και στεναχώρια γιατί αμαρτάνουμε. Είμαστε έτσι. Ντουβάρι είμαστε. Αμαρτάνουμε, στεναχωριόμαστε σίγουρα. Δεν γίνεται να μην στεναχωρηθείς. Τελείωσε εκείνο. Όποιος το καταλάβει, το καταλαβαίνει. Αυτή η στεναχωριά γεννάει τη μετάνοια και τη λύπη. Αυτό λέει εδώ. Αυτή η λύπη που έδωσε την Εύα, αυτή η ίδια είναι που μας οδηγεί στη μετάνοια. Η ίδια οδηγεί στη μετάνοια. Έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτή η λύπη εξαφάνισε την αμαρτία, λέει. Και όπως το σκουλίκι, πρόσεχε ένα ωραίο παράδειγμα, λέει. Όπως το σκουλίκι γεννιέται από το ξύλο και το ξύλο κατατρώει, γεννιέται από το ξύλο. Το δέντρο δεν πιάνει σκουλίκι. Από πού γεννιέται? Από το ξύλο το ίδιο. Λέει, γεννιέται από το ξύλο και τρώει το ξύλο. Έτσι και η λύπη. Γεννήθηκε από την αμαρτία και τρώει την αμαρτία. Στεναχωριέσαι γιατί αμαρτάνεις, αλλά μετανοείς. Τι τρώει στο κεφάλι η αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος λέει, η κατά Θεόν λύπη, η κατά Θεόν λύπη, μετάνοια η σωτηρία αμεταμέλητο κατεργάζεται, εργάζεται. Το διαβάζω, το εξηγώ. Η κατά Θεόν λύπη. Είναι αυτή η λύπη που αναφέραμε μόλις προηγουμένως. Αμάρτησες, κατάλαβες το αμαρτημά σου, στενοχωρεύτηκες και σου δημιουργεί μια μεταβαλία. Γιατί το έκανα, αλλάζω πορεία, Θεέ μου, δεν το ξανακάνω. Φέρνει, δημιουργεί, γίνεται πρόξενος σωτηρίας της ψυχής. Αρμόζει στους αμαρτάνοντας το υπέρ της αμαρτίας πένθος, να πενθούμε γιατί αμαρτάνουμε. Επειδή, το λέει και ο Κύριος, πού το λέει ο Σταύρος, να πενθούμε γιατί αμαρτάνουμε. Το ακούμε κάτι κύριε εκεί, μακάρι οι πενθούντες. Και δεν μιλάει για εκείνους που χάνουν τον πεθαμένο, έναν άνθρωπο. Όχι βέβαια. Είναι και αυτό μέσα, άμα το καταλαβαίνεις με τον τρόπο που πρέπει να καταλάβεις που θέλει η Εκκλησία, ο Κύριος, αλλά λέει, σε εκείνους που πεθούν οι αμαρτίες, μακάρι οι υπερθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Αυτοί παίρνουν την παρηγοριά. Πένθησε για την αμαρτία για να μην θρηνήσεις για την τιμωρία που θα σου επιβάλλει ο Κύριος. Απολογήσου στο κριτή προτού να έρθεις στο δικαστήριο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Πήγαινε να ξοφλήσεις τα αμαρτήματά σου στον αξιωμαλόγο πριν το πας στο δικαστήριο πάνω. Έτσι είναι. Δεν ξέρεις ότι όλοι όσοι θέλουν να διαθέσουν ευνοϊκώς υπέρ αυτών το δικαστή, δεν το περιποιούνται και προκαλούν και παρακαλούν κατά αυτήν τη διαγωγή όταν γίνει η δίκη να συγχωρεθούνε. Λέει, ένας που θέλει να περάσει από δικαστήριο, πάει και παρακαλάει, λέει, πριν από το δικαστήριο, το δικαστή, για να τον
δώσει κάποια άφεση. Όταν γίνει δικαστήριο και μετά δεν περνάει, λέει, το... η άφεση. Πριν λοιπόν πάμε στο δικαστήριο, να πάμε να πάρουμε την άφεση, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και το λέει και ο Δαβίδ, που το διαβάζουμε και εδώ καταλαβαίνουμε. Το λέει ο Δαβίδ στο ψαλτήρι και εγώ το κατανόησα καλά από εδώ που το διάβαζα. Προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού, προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού, εξομολογήσει. Είναι να προλάβουμε να σβήσουμε ώστε να πάμε να το εξομολογήσουμε εκεί πάνω. Ναι. Και ακόμη και η άλλη ερμηνεία ότι με δοξολογία να σταθούμε μπροστά από το πρόσωπο του Κυρίου. Και το ένα και το άλλο. Εδώ ο Χρυσόστομος λέει ότι το δικαστή πριν πας στο δικαστήριο να τον εξευμενήσεις, να τον πάρεις με το μέρος σου, προφθάσομαι το πρόσωπο αυτού εν εξομολογήσει. Εκεί τον μέγα κριτή δεν εξαπατά τέχνη ρητόρων. Εκεί πάνω δεν περνάνε οι ρήτορες. Δεν δυσοποιεί η εξουσία. Όποια και να βάλεις από τους εδώ που έχουν εξουσία, δεν κάνει τίποτα. Δεν κάπτεται από το αξίωμα. Πρόσωπο ο Κύριος ψηλά ανθρώπου δεν ντρέπεται, δεν λαμβάνει πρόσωπο, δεν υπολογίζει μεγάλα προσώπατα ο Κύριος όταν κρίνει τον άνθρωπο. Με χρήματα δεν διαφθείρεται, αλλά φοβερά και αδυσόπιτος είναι η δικαιοσύνη του. Είναι φοβερή και χωρίς καμία απολύτως δωροληψία. Δεν λυγίζει με τίποτα, αδυσόπιτη. Εδώ λοιπόν τον κριτή ας παρακαλέσουμε, εδώ που είμαστε τώρα. Εδώ με πάσα δύναμη θερμός ας τον οικετεύσουμε. Αλλά όχι με χρήματα, μάλλον δε για να λέγουμε την αλήθεια, λέει να τον παρακαλέσουμε, αλλά όχι με χρήματα, ας το προσέξουμε λίγο και αυτό, μάλλον με χρήματα, λέει, μάλλον με χρήματα. Το αντιλαμβάνεστε. Τι δεν έπαιρνε, Σταύρο. Ελεημοσύνη. Ελεημοσύνη. Ε, βέβαια. Δώσε χρήματα να τον εξηλαιώσει, να σε εξηλαιώσει. Να δώσει αυτό που δεν έχουν. Ναι. Πείθεται και διαχρημάτων ο φιλάνθρωπος. Φιλάνθρωπος, το λέει, να το καταλαβαίνουμε. Δεχόμενος αυτά, όχι ο ίδιος, αλλά εμέσως δια των πτωχών. Δώσε στο πτωχό χρήματα και τον κριτή ευνοϊκό θα έχεις. Δώσε στον κριτή χρήματα. Δεν εξαγειώνεται για να σου δώσει άφεση πρόσωπο με πρόσωπο, θα τα δώσεις σε αυτόν που δεν έχει να φάει και θα πει έδωσες, σου δίνω κι εγώ. Γιατί λέει κάπου ανήλαιος, είναι χωρίς κανένα έλεος, το μη πεις αντιέλεος. Σε εκείνο που δεν κάνει ελεημοσύνη δεν χαρίζεται. Δεν χαρίζεται που δεν κάνει ελεημοσύνη. Πρέπει να κάνεις για να σου κάνει ελεημοσύνη. Μα δεν έχεις λεπτά, μπορείς κάτι να κάνεις, ένα λόγο να πεις, μια επίσκεψη να κάνεις, ένα ποτήρι νερό να δώσεις. Και αυτά είναι μέσα, γιατί λέει, δίνεις ένα ποτήρι νερό που έχεις, στο όνομα προφήτου θα πληρωθείς. Έτσι είναι. Ένα ποτήρι νερό στο όνομα του Κυρίου, άμα σας δώσει ένα ποτήρι νερό, το δίνω σε μένα, λέει. Λοιπόν, πανήγυρης, θαυμαστή, πανηγύρι δηλαδή, θαυμαστό, είναι μπροστά μας. Γίνεται πανηγύρι, λέει, μπροστά μας, ο Ιερός Χρυσόστομος. Σκοπός του πανηγυριού δεν είναι άλλος και ο έμπορος δεν είναι τίποτα άλλο ή δεν σχέδεται άλλο παρά το εμπόρευμα με μικρή τιμή να το αγοράσει. Ο έμπορος, λέει, με μικρή τιμή θέλει να αγοράσει
πόρευμα, αλλά με μεγάλη τιμή να το πουλήσει. Αυτό δεν επιδιώκει ο καθένας από τους ανθρώπους, από τους εμπόρους. Όλοι οι έμποροι αγοράζουν. Λίγο, πολλά, πολύ. Όλοι αυτό επιδιώκουν. Για ποιο λόγο επιδίδεται ένας στο εμπόριο παρά για να μεταπολίσει όσο μικρά τιμή αγόρασε, άλλο τόσο να το πουλήσει με μεγάλη και να κερδίσει πολλά από την εμπορική επιχείρηση. Να το προσέξουμε λίγο εκείνο, προσέξουμε λίγο. Τέτοιο πανηγύρι με εμπόρευμα έβαλε μπροστά μας ο Θεός. Με μικρή τιμή, λέει σε μένα, στο Τάσο, στο Βασίλη, στον άλλο, με μικρή τιμή, αγόρασε τη δικαιοσύνη. Για να μεταπουλήσεις τη δικαιοσύνη ακριβά, θα το εξηγήσουμε αυτό. Εις το μέλλον, εάν πρέπει να ονομάσουμε την μεταπόληση εκείνη, λέει, αγοράζεις με μικρή τιμή τη δικαιοσύνη του Θεού και την μεταπουλάς ακριβά. Θα το πω απλά, το καταλάβω. Δίνω μία δραγμή που έχω όλοι με την καρδιά μου και αγοράζω τον παράδεισο. Την πουλάς ακριβά. Αυτό το πανηγύρι είναι. Δίνεις το φράγκο και σου λέει, εδώ έδωσε σκουπίδι και εγώ σου δίνω ουρανό ολόκληρο σου δίνω. Αυτό λέει. Πανηγύρι, λέει, γίνεται μπροστά μας και εδώ καταλαβαίνουμε. Και σου λέει, δίνει μια γραμμή, αγοράζει τη δικαιοσύνη του Θεού, τον παράδεισο δηλαδή. Δικαιοσύνη του Θεού, την αγοράζει με αυτόν τον τρόπο. Σου λέει, δεν σε πιάνει εσένα ο νόμος, πέρασε, πήγε στον παράδεισο. Γιατί έδωσε το φτωχό μια δραγμή, την οποία και δεν είχες. Στο βίο τούτο, με ολίγα αγοράζεται δικαιοσύνη. Με ασήμαντο τεμάχιο άρτου, με μικράς αξίας φόρεμα, με ένα ποτήρι κρύο νερό, αγοράζεις το παράδεισο. Ως ποτήσι ποτήριον ψυχρού, ύδατος. Αμήν λέγω ημίν, λέγει ο του πνευματικού εμπορίου δάσκαλος. Ποιος είναι ο δάσκαλος του εμπορίου του πνευματικού? Ο Κύριος. Τι λέει? Ουμή απολέσει το μισθό του. Και για ένα ποτηράκι νερό που θα δώσουμε σε αυτόν που το ξεδιψάμε, δεν θα χάσουμε το μισθό μας. Δεν το χάνουμε μισθό μας. Εδώ οι τράπεζες λένε θα μας τα κουρέψουν όλα. Όλα. Βάζεις εδώ, το χάνεις. Βάζεις εκεί και το ποτηράκι του νερού και το παίρνεις για να ξεδιψάσεις εκεί που χρειάζεται. Στείλε να μου βρέξει λίγο τι. Έτσι, μπράβο. Ένα ποτήρι κρύο νερό φέρει μισθό. Τα ρούχα, τα χρήματα που δίδονται προς ευεργεσία είναι δυνατόν να μην φέρουν μισθό. Είναι δυνατόν να μην φέρουν. Αντιθέτως, μάλιστα, και πολύ μισθό φέρουν. Διότι, γιατί λοιπόν ανέφερε ένα ποτήρι κρύο νερό, ρωτάει ο Χρόστομος. Γιατί είπε ο Κύριος για ένα ποτήρι κρύο νερό? Να δούμε. Ανέξοδο ελεημοσύνη ανέφερε. Ένα ποτήρι νερό τι αξία έχει? Χωρίς έξοδο, λέει. Διότι δια το κρύο νερό ούτε ξύλα εξοδεύεις, ούτε τίποτε άλλο. Εάν δε εκεί που χωρίς έξοδα γίνεται η προσφορά, τόση ευεργεσία φέρει η χάρη του Θεού, εκεί που δίδεται αυθονία ρούχων, που χορηγούνται χρήματα και πλήθος άλλων πολλών αγαθών, πόσο μισθό πρέπει να περιμένει κανείς? Δίνεις ένα ποτηράκι και σου λέει θα το πάρεις πολύ πλάς. Όταν δίνεις όλα αυτά τα πράγματα, τι πρέπει να περιμένεις από αυτά? Που στο τέλος ούτε τα φέραμε. Λοιπόν, συνεχίζει λοιπόν, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, ο ελαιόν πτωχό δανείζει Θεό. Ελεείς το φτωχό, τα δίνεις δανεικά στο Θεό. Θυμόσαστε εδώ την παραβολή εκείνη, του κακού οφειλέτη. Έλα Σταύρο, πες την.
Τον Μυρίων Ταλάντο. Όχι τον Μυρίων, με τα πιο λίγα. Εκεί νομίζω πως είναι πιο, του δώσε πιο λίγα, του λέει, μου δώσε ένα και ήξερα ότι είσαι σκληρός. Α, για τα ναι. Ναι. Που το θάψε. Είσαι σκληρός και αφού υπολόγισα ότι είσαι σκληρός και εγώ το θάψα στη γη, να σου δώσω πάλι πάνω όπως είναι. Και εκεί του είπε, τι του είπε Παναγιώτη. Ήξερε ότι είμαι σκληρός και δεν σου έκοψε να το βάλεις στην τράπεζα, να μου δώσεις το τόκο τουλάχιστον, αφού δεν ήθελε να δουλέψεις. Το τόκο να μου δώσεις στην τράπεζα. Και εδώ δίνεις στον Κύριο ένα και στο δικίζει, χωρίς να χάνεις ούτε λεπτό τίποτα απολύτως. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κλέψει. Ούτε εσείς, ούτε ευρώσεις αφανείς. Ούτε κλέπτες διούρησες. Εκεί δεν υπάρχει κίνηση να το χάσουμε. Δεν το κάνουμε. Νομίζω ότι τόσο καιρό δουλεύουμε διανοητικά. Με κατανοήσα. Δηλαδή, μελετούμε τη γραφή. Τι λέμε, ωραία που είναι. Μου άρεσε. Με γέμισε. Βέβαια συγκίνησε τούτο, συγκίνησε για εκείνο. Αλλά η συγκίνηση δεν μας φέρνει καρπό μεγάλο. Μόνο η συγκίνηση. Η εφαρμογή είναι δύσκολη. Εκεί κατανοούμε, την εντολή. Η εντολή καταλαβαίνεται στην πράξη. Καμία εντολή του Κυρίου δεν καταλαβαίνεται όταν το διαβάσεις μόνο. Τελείωσε. Όταν την εφαρμόσεις και λίγο πονέσεις, θα πάρεις την πληρωμή αμέσως, θα την καταλάβεις. Είσαμε εκεί, λέω παραπέρα, δεν λέω και όλα. Και η μελέτη της γραφής και το Κύριο που προχωρούμε εδώ πέρα και λοιπά και το ακούμε όλοι. Ναι, το ίδιο, ίδιο νόημα έχει. Πάω, άκουσα, ωραία, άκουσα στον όνομα μας τα είπε. Αλλά το θέμα είναι να είσαι καλή γη, να ποτιστεί καλά η ψυχή σου και να πεις «Σε ευχαριστώ Θεέ μου, δώσε δύναμη να εκτελέσω» και να κάνεις ένα βήμα. Ένα βηματάκι. Ένα βηματάκι. Ας δανείσουμε εις τον Θεό την ελεημοσύνη για να λάβουμε ως ανταπόδοση από Αυτόν φιλανθρωπία. Του δει το Θεό. Σοφότατος λόγος. Ο ελαιών πτωχό δανείζει Θεό. Και εδώ μας παραπέμπει παροιμίες, είναι από τις παροιμίες. Παλαιά Διαθήκη. Κεφάλαιο 19, στίχος 17. Ο ελαιών πτωχό δανείζει Θεό. Γιατί λοιπόν δεν είπε ο ελαιόπτωχο δίδει στο Θεό. Και τα σχόλια που κάνει ο Ωραίος Χρυσόστομος. Δεν λέει ότι εκείνος που ελεεί τον πτωχό δίνει στο Θεό, αλλά δανείζει στο Θεό. Με την ελπίδα θα επιστρέψει ο Θεός. Θα του τα δώσει και πάρει, για να πάρει πίσω. Για να πάρει πίσω. Όταν δίνεις δανεικά, περιμένεις να τα πάρεις πίσω. Μόνο εκεί δεν έχει αγυρίσει το Παναγιώτη. Αλλού δανειζόμαστε. Άντε λέμε χαλάει το αφού δεν με τα δει. Λέμε αφού δεν με τα δει, χαλάει το. Διότι γνωρίζει η γραφή, προσέξτε το, ωραίο σχόλιο, λέει, γιατί λοιπόν δεν είπε ο ελαιών το κοδανίζει, δίδει στο Θεό. Η μία απάντηση δόθηκε. Γιατί θα τα πάρει το Θεό πίσω. Έτσι. Αλλά ο Χριστός λέει, γιατί γνωρίζει η γραφή, προσέξτε το, την πλεονεξία μας. Το πιάνετε. Εμείς πάντα ζητάμε τα πολλά. Σου λέει και ο Θεός άντες το δώσε πολλά, δώσε ελεημοσύνη για να πάρεις πολλά από μένα, ναι. Ξέρεις να πάρεις πολλά. Και εκεί ο Κύριος την πλεονεξία μας κοιτάζει. Να μας την κολακεύσει για να δώσουμε κάτι. Το καταλάβατε αυτό ότι είναι εδώ πέρα. Λοιπόν. Πρόσεξε ότι η απληστία μας, ο Θεός πρόσεξε, ότι η πλεονεξία μας, ή μάλλον η απληστία μας, κοιτάζει στην πλεονεξία. Έχουμε απληστία λέγεται να μην χορταίνεις, να μην σου φτάνουνε. Έτσι, απληστία. Οδηγεί λέει στην πλεονεξία, το βλέπει ο Θεός για τον πράγμα ότι οδηγεί στην πλεονεξία. Ναι. Ζητεί όσο το δυνατόν
περισσότερα ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν περισσότερα. Με βάση λοιπόν αυτό ο Θεός το ξέρει και σου λέει, άντε δάνεισαι τα μωμένα που δεν θα χάσεις, θα τα πάρεις και πιο πολλά χωρίς να υπάρχει καμία, πες το, δυσπιστία. Καμία δυσπιστία. Θα στα δώσω οπωσδήποτε και πολλαπλάσια. Πού το λέει θα μας τα δώσει πολλαπλάσια. Το λέει ο Κύριος. Εκατονταπλασίων αλείψετε. Εκατονταπλασίων αλείψετε. Όχι 10, όχι 30, εκατονταπλασίων αλείψετε. Τελείωσε. Τα λέει η Γραφή όλα. Θα τα πάρουμε εκατονταπλάσια. Έτσι είναι. Ο ελαιόπτωχο δανείζει Θεό. Εάν δανείζεται ο Θεός από εμάς, άρα είναι χρεώστης μας. Το είπες, ε. Προηγούμενος είπες. Θα μας τα δώσει πίσω. Έτσι, έτσι. Άρα είναι χρεώστης μας. Αφού δανείζεται από εμάς, ο χρεώστης ντρέπεται το δανειστή. Δάνεισε σε κάποιον, όλοι μας. Το βλέπουμε και μου λόγνουμε. Σκύβουμε κάτι. Τι θα γίνει τώρα που το χρωστάω. Αυτή την εικόνα τη βάζει και στον Θεό ο Χριστός. Έδωσε το φτωχό. Ο Θεός πια υποχρεώνεται από εμάς που δίνουμε στο φτωχό και είναι χρεώστης μας και υποχρεωμένος να μας τα γυρίσει πίσω. Υποχρεωμένος να γυρίσει πίσω. Εδώ αυτό λέει ο Χρυσόστομος. Ντρέπεται ο χρεώστης Θεός το δανειστή. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα. Ντρέπεται. Σε εισαγωγικά. Για να δείξει, να συγκινήσει. Να σου πει, βρε ο Θεός ολόκληρος, συγκινείται εσύ, δεν χαμπαρίζεις, να δώσει μια δεκάρα. Αυτό λέει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Είναι δε ανάγκη και άλλο λόγο να μάθουμε για τον οποίο ο Θεός είπε, τι είπε, ότι εμέ δανείζει εκείνος που δίδει στο φτωχό. Είναι κι, άλλος, κι άλλη αιτία που το λέει το Ευαγγέλιο λέει. Επειδή είδε ότι η πλειοψηφία μας ρέπει στο να κερδίσουμε πολλά, όπως προηγουμένως είπαμε, και κανείς δεν δέχεται να δανείσει άνευ εξοπλίσεως τα χρήματά του, κανείς δηλαδή, χωρίς να πιστεύει ότι θα τα πάρει πίσω τα χρήματά του, για τούτο κάθε δανειστής, για να δανείσει κάποιον, ζητεί, τι ζητάει, ή υποθήκη, όπως γίνεται σήμερα. Έχει αγκία. Ναι, ή υποθήκη, ή ενέχειρα, ή εγγυητή. Mm. Και τότε, και τώρα, και πάντοτε. Γι' αυτό παίρνουν τα σπίτια του ανθρώπου. Είχαν βάλει υποθήκες, είναι τα πράγματα έτσι, τα παίρνουν οι τράπεζες. Ή, επαναλαμβάνω, κάθε λέει ένας που δίνει χρήματα, ζητάει, ή υποθήκη, ή ενέχειρα, ή εγγυητή. Και δια της προσαγωγής τούτων, αφού του προσφέρεις εγγυητή, ενέχειρα και υποθήκη, τότε σου λέει πάρε χρήματα. Τότε δανείζει λέει. Επειδή λοιπόν είδε ο Θεός ότι χωρίς αυτά κανείς δεν δανείζει, χωρίς τον εγγυητή, χωρίς τα ενέχειρα κλπ, κανείς δεν δανείζει, ούτε σε φιλανθρωπία αποβλέπει, παρά μόνο στο κέρδος, και ότι από όλα αυτά τα μέσα της εξασφαλίσεως των δανειστών έρημος είναι ο φτωχός. Αυτός που είναι φτωχός και δανείζεται και βάζει υποθήκες, τελείωσε, είναι χαμένος λέει ο φτωχός. Το βλέπει αυτό λέει ο Θεός. Λοιπόν, έρημος είναι ο φτωχός. Διότι ούτε υποθήκη έχει, αφού τίποτε δεν έχει, ούτε ενέχει να προσφέρει ο φτωχός. Ούτε τις φτώχειες του κανείς δεν τον εμπιστεύεται, και ότι ο φτωχός κινδυνεύει από τη φτώχεια και τη στέρηση, ο δε έχων χρήματα κινδυνεύει από την απανθρωπιά του, και ως χρήματα την απανθρωπιά του, είναι απάνθρωπος. Έβαλε τον εαυτό του εις το μέσο ως εγγυητή. Το προσέξατε, ο Θεός. Επειδή λέει, ξέρει ότι εμείς οι άνθρωποι θέλουμε να τα πάρουμε πίσω αυτά που δίνουμε, ή θα βάλει το σπίτι, θα βάλει τον ενέχειρα τον εαυτό του κλπ. Την παλιά εποχή, η ιστορία αναφέρει το εξής. Δανείζονταν οι φτωχοί στην εποχή του Θεμιστοκλή, του αρχαίου στρατηγού. Όλοι οι πλούσιοι δάνειζαν. Γιατί είχαν δανειστεί οι φτωχοί.
χρήματα από τους πλουσίους και λέει, λέγανε τότε οι φτωχοί, θα σου δώσω, αλλά θα βάλεις υποθήκη το κτήμα σου, θα στο πάρω μα δεν έχεις. Ή τη ζωή σου την ίδια. Τη ζωή σου την ίδια. Αυτό λεγόταν υποθήκη επί σώμαση. Σώμα είναι η ζωή. Λέει, βάζεις εσύ υποθήκη στο δάνειο που σου δίνω, λέγανε οι τότε πλούσιοι, το κτήμα σου, ή θα δες μια ζωή δούλος να μου γίνεις στο σπίτι μέσα να δουλεύεις, ή τη ζωή σου. Και λέει, ήρθε μετά ο Σόλωνας Αθηναίος, Σόλωνας Αθηναίος, και έφτιαξε νόμο και κατάργησε, λέει, αυτά τα πράγματα που είχαν κάνει οι προγενέστεροι του. Και έγινε σωτήρας στον Αθηναίο και έμεινε στην ιστορία το όνομά του. Τώρα ποια ιστορία θα γράψει τους σύγχρονους και ποια γράμματα θα μπουν, δεν ξέρω αν υπάρχουν γράμματα. Ο Θεός μακάρι να σε λέει. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν εγγυητής όταν παίρνεις δάνειο. Και επειδή ξέρω ο Θεός, δεν έχουμε να τα γυρίσουμε πίσω, άντε να πω εγώ εγγυητής. Και βάζει εγγυητή το γιο του, το γύριο. Και το δίνει τον εαυτό του. Λέει, δίνεις το φτωχό, εγώ μπαίνω στη μέση, σου υπόσχομαι να σου δώσω τον εαυτό μου, δηλαδή τον παράδεισο. Αυτή είναι η συναλλαγή που κάνουμε όταν δίνουμε ελεημοσύνη. Ξέρει ότι είμαστε φιλάργυροι, ότι είμαστε πλεονέκτες και λοιπά και άπλιστοι. Σου λέει, αλλιώς δεν καταλαβαίνουν αυτοί, μπρος να τους πω, δώσε μια δεκάρα στο φτωχό, να σου πω ότι θα τα πάρεις στο σπίτι μου μέσα στον παράδεισο, από τον εαυτό μου τον ίδιο. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο ίδιος είπε ότι ήμουνα φτωχός και με ντύσατε. Και με ντύσατε. Ήμουνα άρρωστος και με επισκεφτήκατε. Ήμουνα στη φυλακή και με είδατε. Ήμουνα διψασμένος και με ποτίσατε. Με εγγυητής. Ο εγγυητής είναι εκείνος που τα πληρώνει και τα δέχεται όλα. Βάζει εγγυητή, τον έχει αυτό, λέει με, εγώ είμαι εγγυητής. Συνεπώς σε μένα, από μένα περιμένετε να πάρει την πληρωμή. Και αυτό λέει, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης, τότε θα πει, σε εσάς που σε μένα το εγγυητή δώσατε, λοιπόν, πάρτε τη βασιλεία μου. Στους άλλους, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι. Στο πει το εξωτερικό. Τελειώσατε. Αυτή τη συναλλαγή την κάνει ο Θεός για να μας σώσει. Ναι. Αυτή τη συναλλαγή. Λέει, κάντε αυτό για να σωθείτε. Και προσπαθεί, δηλαδή η μεγαλοσύνη του Θεού, το έλεος του Θεού κάνει, δηλαδή ναι, μεσολαβεί για να γίνει αυτή η... Όπως το λες. Γιατί άλλος... Ναι, θα πεις κάτι. Πες. Αυτό που λέμε τώρα, κάπου λίγο διαφωνώ. Δηλαδή, άμα κάνεις καλοσύνη από συμφέρον για να πάω στον παράδεισο, δεν είναι σωστό. Πρέπει να το κάνεις από αγάπη και να μην σκέφτεσαι. Εγώ θα περιμένω τα αδέρφια να απαντήσω. Το συμφέρον, δηλαδή, ότι έκανα καλοσύνη και θα πάω στον παράδεισο. Δεν θα απαντήσω. Το σωστό είναι, συγγνώμη, να απαντήσω ίδιο. Το σωστό είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης. Όμως, ο Θεός, επειδή ξέρει ότι. Δηλαδή, το έλεος, αφήνει όλο του το έλεος σε εμάς, ώστε να σωθούμε, διότι εμείς πάντα ζητάμε ανταποδοτικά τα τέλη, δηλαδή... Κατάλαβες τι λέει, υπάρχει το άλλο σκέλος, σου απάντησε, η απάντηση την έδωσε σου είπε, εγώ λες από αγάπη. Ναι, άμα δεν κάνεις συμφέρον, δηλαδή κάποιος ο οποίος δίνει, έδωσε μερικά πράγματα, δηλαδή δεν σημαίνει να πάει στον παράδεισο. Μα τα έδωσε από αγάπη όμως, δεν τα έδωσε. Ναι, μου στάθησε κάτω καλό, να πάρει κάποια καρδιά σε παράδεισο. Μια άλλη απάντηση έδωσε, έχω και εγώ να απαντήσω κάτι πάνω στον Παναγιώτη. Ναι, το δεύτερο σκέλος, είπες κάτι πολύ ωραίο. Τι είπες, το πώς είπες. Είπες ότι έστω και έτσι... Ναι, φυσικά. Ναι, έστω και έτσι, ο Θεός δίνει τη φιλανθρωπία του. Έτσι είπες, είναι φιλάνθρωπος και σου λέει άντε και ανταποδοτικά. Άντε και αυτό. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο πιο. Λέει, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι. Έχει τέτοια διαγωγή ο Θεός. Εσύ τι λες. Όχι. Δεν είναι σκληρός ο Θεός
Δηλαδή, πηγαίνετε από εδώ, εσείς οι κατηραμένοι, αλλά λένε οι πατέρες και ο Χρυσόστομος πρέπει να το λέει, ότι βάζει μέσα τη τιμωρία, μήπως σε κρατήσει και με αυτόν τον τρόπο, από αγάπη. Το καταλάβες. Μήπως από αγάπη σε κρατήσει. Να σκεφτείς, κάσε, τι μου λέει, να πάω στην κόλαση. Όχι, δεν πάω στην κόλαση. Και αυτό το δέχεται, και το πέντε το δέχεται. Και το πέντε το δέχεται. Ρε κάνε τέσσερα εσύ, να πάρεις το βαθμό τέσσερα και εντάξει σου λέω εγώ. Το καταλάβες. Έτσι, καμιά άλλη απορία, καμιά άλλη κουβέντα παρακαλώ. Είναι συμφέρον, είτε για αγάπη, είναι συμφέρον, είναι λίγο σε ένα έργο. Όλοι οι πατέρες συγκίνουν σε αυτό που είναι. Όλοι οι πατέρες. Κάνω το καλό επειδή το αγαπώ. Όχι για την απόδοση. Το τέλειο είναι αυτό. Συμφωνήσεις, δεν είναι. Έτσι είναι. Όλοι αυτό λέμε που λες εσύ, δεν λέμε κάτι άλλο. Αλλά λέμε, για να με συγκρατήσει μου λέει και το άλλο. Ξέρεις. Καμελαστικός. Ναι, κάνε γιατί σε περιμένει τιμωρία. Το αντιλαμβάνεσαι και αυτό. Ναι. Ο παπάς τι κάνει, στο παιδί του, που τα απειλεί τι του κάνει. Θέλει να το εκδικηθεί. Όχι. Λοιπόν, κανένας αδερφός κάτι να πει. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Είμαστε πάντα αυτοί, πόσο 13, 14, πόσο είμαστε, 12, δεν ξέρω τι μας είμαστε. Αφού λείπουν από εμάς τους ίδιους από μέσα. Έρχονται μια δόση, την άλλη δόση δεν έρχονται. Ο Βλάχος τι κάνει, Παναγιώτη. Έχει τη δυσκολία αυτή που λέμε χαρτί. Αλλά λέμε. Έχει μια δυσκολία, κάνει έτσι, ας πούμε, διακονεί τη γυναίκα του τώρα. Α, άστο. Λέμε, τι κάνει, είπαμε από εκεί πέρα. Καλά είναι. Όχι. Καλά είναι. Κάποτε εγώ που είχα τη Στέλλα άρρωστη και από την εκκλησία μου λέγανε η γερόντισσα, γιατί ξανακρυπνούσα με τη Στέλλα από την άρρωστη, εκεί είναι η εκκλησία σου. Εκεί είναι η εκκλησία σου, είναι άλλο. Πώς θα το πάρω. Λοιπόν, να δώσουμε λύση και τέλος. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Άγιος ο Θεός. 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 Πάτε ημών που ερείς ουρανείς, εσύ και το όνομά σου, εφέστε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και πληθύσεις, τον άρχον ημών των εκκλήσεων, δώσε ζωή σήμερα και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και ειδείς αφήνει τους οφειλέτες ημών, και μη συνέχεις ημάς πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από τον πολιού. Διευχών, τον Αγίων και Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχε και σώσε ημάς. Αμήν. Αυτά θα μείνουν εδώ πέρα για να μοιραστούν από άλλους που έχουν δώσει. Λοιπόν, ας θα μπει εκεί. Ναι, άστα, άστα, παραγωγή για να βάλω την πέστη στην άσκηση. Έτσι. Για να ήταν έτσι. Δεν το έχει έτσι, δεν το έχει έτσι. Πάντα σήμερα. Γεια σου πάλι, καλή σας Αλέσσα. Το έχει εκεί. Καλή σας την καθόλου. Καλή σας. Έτσι το έχει. Γεια σου. Ποιος το έχει. Εσύ είναι μάλλον. Δεν ξέρω ποιος το έχει. Καλά είσαι. Καλέκλα. Καλέκλα εδώ.